Θα ήθελα να απευθύνω κι εγώ χαιρετισμό στο Γενικό Γραμματέα, κύριο Κουτσούμπα. Έχετε τόσες πολλές φορές βρεθεί στο πλάι μας, με ηθική και έμπρακτη συμπαράσταση. Είστε πολύτιμοι σύμμαχοι σε όλους τους αγώνες που έχουμε κάνει και δεν είναι και λίγοι. Δεν θα σας κουράσω πολύ, συμφωνώ απολύτως με τους συνάδελφους που μίλησαν πριν. Έχουμε να κάνουμε με μία εταιρεία, η οποία δεν είναι μία εταιρεία απλή. Έχουμε να κάνουμε με τον ορυκτό πλούτο της χώρας, η οποία παράγει προϊόν υψηλής ποιότητας, έχει και μόνο εξαγωγικό χαρακτήρα, έχει ισχυρές σχέσεις με μεγάλους πελάτες, καλή τεχνογνωσία, διεθνής φήμη, καθετοποιημένη παραγωγή, ισχυρή συμβολή στις τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησης και στην εθνική οικονομία. Όλο αυτό το καιρό έχουν γίνει τα εξής λάθη. Συνεχής αλλαγή διοικήσεων και δυσκαψία μετοχικής σύνθεσης. Υποεκμετάλλευσης των παραπροϊόντων. Μη ικανοποιητικό οργανωτικό μοντέλο και αναποτελεσματικές διαδικασίες. Υπάρχουν ευκαιρίες. Εκμετάλλευσης παλιών αποθεμάτων. Εντατικοποίηση εκμετάλλευσης παραπροϊόντων. Επέκταση του λιμένα. Εκμετάλλευσης υπόγειων κοιτασμάτων. Χρήση υδρομεταλλουργίας. Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή ανοξείδωτου του χάλιβα. Για όλα αυτά αγωνιζόμαστε, γιατί είναι το αύριο της Ελλάδας. Σας καλώ κι εγώ στις 13 του Ιούνιου να είστε μαζί μας στη μεγάλη κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο. Ως έβοια, τον περασμένο μήνα, είχαμε 26 μέρες μπλοκάρει την παραγωγή με αφορμή την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί ζούνε καλά. Εμείς θα ζήσουμε καλύτερα, γιατί είμαστε πολλοί. Σας ευχαριστώ πολύ.